η απόλυτη καταστροφή στην Ιερά Πέτρα μία μέρα μετά τους θυελλώδεις ανέμους που έπληξαν την περιοχή. Αυτή είναι η εικόνα σε θερμοκήπιο, το οποίο έγινε χίλια κομμάτια με την παραγωγή να βρίσκεται στον αέρα. Όπως περιγράφουν, είναι πρώτη φορά που οι βοριάδες προκαλούν τέτοιες εκτεταμένες ζημιές, με τους παραγωγούς να ζητούν τη στήριξη του ΕΛΓΑ. Πολύ ισχυρή ο αέρας. Πρώτη φορά είμαι τώρα τόσο ένα χρόνο που είμαι, τέτοιος αέρας και βοράς δεν υπήρχε πάει ποτέ. Είχατε προλάβει να πάρετε παραγωγή? Τίποτα. Τίποτα. Τέταρτη, πέμπτη φορή κόψαν εδώ. Άρα δεν έχετε πάρει εισόδημα καθόλου? Τίποτα. Στο έλεος των καιρικών συνθήκων και η ελαιοπαραγωγή. Πέρα από το γεγονός ότι οι ισχυροί άνεμοι δεν επέτρεπαν τη συγκομιδή της ελιάς, οι ελαιόκαρποι κυριολεκτικά ραβδίστηκαν από τον αέρα. Δύο μέρες τώρα δεν μπορούσαμε καθόλου να πάμε να στρώσουμε ελιές. Έπαιρνε τα δίχτυα ο αέρας, έχει κάνει ζημιές, έχει ρίξει κάτω ελιές. Ήρθαμε σήμερα να μαζέψουμε ό,τι έχουν μείνει. Σε θερμοκήπια έκανε ζημιές? Έχει γκρεμίσει ένα θερμοκήπιο εδώ στον Ανασμό. Σπάσε θερμοκήπια, δεν ξέρω τώρα, ελιές έχει ρίξει. Πολλές δεν γύρεψαν εδώ, αλλά από την υποζήτηση έχει ρίξει λίγα ελιές. Βέβαια, τα φαινόμενα που γίνεται έχει ρίξει πολλές ελιές κάτω. Σύμφωνα με περιγραφές ντόπιων κατοίκων, τα πρωτοφανή φαινόμενα αποδεκατίζουν τις οδιές και συνάμα το εισόδημα πολλών παραγωγών. Τονίζουν επιτακτικά πως πρέπει να γίνει καταγραφή των ζημιών και να ληφθούν μέτρα ενίσχυσης από τον ΕΛΓΑ. Αυτά τα φαινόμενα που βλέπουμε τώρα δεν τα έχω ξαναδεί εγώ τόσο ένα χρόνο που είμαι. Απότομα αέρα, απότομες φυσές, έριξε πολύ καρπό κάτω. Να έρθει ο ΕΛΓΑ να κοιτάξει τα χωράφια, να δει τις ελιές κάτω. Να δει τη ζημιά, Ναι, εννοείται. Πρέπει να έχει από την υπηρεσία που γίνεται αυτές τις αποζημίωσεις που γίνεται, για να πληρώσει τους ανθρώπους να τη βγάλει πέρα. Γιατί έρχεται φτώχεια, έχει κρίση, τα φαινόμενα δεν τελειώνουν. Θα έχει πιο χειρότερο από αυτό.